Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πιστεί και σήμερα στο ραντεβού μας, στην εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, από την τηλεόραση του Ακρίτα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον μόνιμο πια σχολιαστή μας, τον Σωτήρη Μπαλιακτάρη, ο οποίος έχει την καλοσύνη καλησπέρα, να είναι μαζί μας. Να πούμε ότι η δισογραφία τρέχει και τα θέματα είναι πολλά και εξόχως σημαντικά. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ζούμε πέρα από την εποχή του κοροναϊού και στη δικτακτορία των τραπεζών. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, αν και νομίζω ότι ο καλεσμένος, τον οποίον έχουμε και τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως, είναι ο κύριος Ανέστης Βαφιάδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων του νομού Ροδόπης. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, ξέρω στους τηλεθεατές του Ακρίτα TV. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αυτά τα οποία σας απασχολούν και εσάς, όπως επίσης εκτιμώ ότι απασχολούν και όλους τους άλλους συναδρέφους σας απανταχού της Ελλάδος σε σχέση με τον κοροναϊό, ο οποίος ξεκληρίζει, όχι ο κοροναϊός, αλλά οι κυβερνητικές αποφάσεις ξεκληρίζουν μια πολύ μεγάλη μερίδα των επαγγελματιών. Κύριε Βαφιάδη, αναπέμψατε στην περιοχή σας μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή, η οποία είναι αρκετά σημαντική, τουλάχιστον έτσι όπως την έχω διαβάσει εγώ, και έχει, χωρίς να είναι διαφορετική από όλα τα αιτήματα, τα συνήθη, επιτρέψουμε την έκφραση αιτήματα, θέτει το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων, λέγοντας ότι προσέξτε κύριοι, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Το λέω επιγραμματικά για να σας δώσω το λόγο να πείτε τι ακριβώς θέλατε να καταδείξετε με αυτήν την επιστολή σας και το τι ακριβώς λέτε. Εγώ την έχω μπροστά μου την επιστολή και αν νομίζετε ότι είναι σκόπιμο, μπορώ με την άδειά σας να το διαβάσω αν έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Το μικρόφωνο δεν κάνει πρόβλημα, χρόνο υπάρχει, θέλετε να αναγνώσετε για να γνωρίζουν και όσοι μας βλέπουν, όσοι μας ακούνε, ακριβώς περί τίνος ήταν αυτή η επιστολή, γιατί κάποιοι δεν την γνωρίζουν ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Η Ομοσπονδία λοιπόν Επαγγελματιών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του νομού Ροδόπης στέλνει μια ανοιχτή επιστολή με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου. Στις 30 λοιπόν Νοεμβρίου συμπληρώνεται ένας μήνας που ο νομός μας μπήκε σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα με κλείσιμο επιχειρήσεων εστίασης αρχικά και μετά από λίγες μέρες του συνόλου του εμπορίου, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων. Φυσικά η υγεία του κοινωνικού συνόλου δεν μπαίνει σε κανένα ζύγι και η προστασία της είναι πάνω από όλους και όλα. Παρακολουθούμε τους ειδικούς, εμπιστευόμαστε την επιστημονική κοινότητα και οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Ένας μήνας που το επιδημιολογικό φορτίο, τα κρούσματα, ο νέος κοροναϊός με σκαμπανεβάσματα παραμένουν εδώ, αν και με μειούμενη ένταση όπως καταδεικνύουν τα δημοσιευμένα στοιχεία. Ένας μήνας είτε κλειστές επιχειρήσεις είτε πληττόμενες με χιλιάδες ιδιοκτήτες και εργαζόμενους, χωρίς μεροκάματο, χωρίς εισόδημα, αναμένοντας τα όποια επιδόματα από την κυβέρνηση είτε ως μορφή δανείου, είτε ως μη επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως και το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιφέρειας που αναμένεται μετά τις αξιολογήσεις να ξεκινήσει τις πληρωμές, ελπίζουμε άμεσα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Βαφιάδη, θέλω να πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι η μη επιστρεπτέα προκαταβολή θα δοθεί το Φλεβάρι. Αλλά μέχρι το Φλεβάρι, ένα ερώτημα, αν θέλετε το σημειώνετε, τι θα γίνουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να μπουν στην διαδικασία πληρωμών, όχι πρέπει να μπουν, ήδη έχουν μπει και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δεν βγήκαν ποτέ, δεν βγήκαν από τη διαδικασία πληρωμών, κύριε Βασιλιάδη. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν. Σε όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο που για τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι και η πλειοψηφία του νομού μας, λέτε, νομού Ροδόπης, είναι ακατόρθωτο να ανταγωνιστούν τα μεγαθύρια των μεγάλων αλυσίδων, με αποτέλεσμα ένα τζίρος μελλοντικός με το άνοιγμα να είναι χαμένος εκ προημίου.
Βέβαια, παράλληλα τα μέτρα σήμερα, 30 ενδεκάτου, οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν το φόρο εισοδήματος, τον ΕΜΦΙΑ, το ΕΦΚΑ, μη μισθωτών, πρώην ΟΑΕ, τις εισφορές εργοδοτών, το γνωστό ΙΚΑ, τις ρυθμίσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και για όλα αυτά δεν υπήρξε ανάλογη πρόνοια να ανασταλούν όπως κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις. Όλα τα παραπάνω, σύν τα προσωπικά οικογενειακά έξοδα, καλούνται να καλυφθούν από τα έτοιμα. Ό,τι δηλαδή υπάρχει μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και την καραντίνα και όσα περίσσεψαν από την εισπρακτέα προκαταβολή για όσους μπόρεσαν να την πάρουν. Ο Δεκέμβριος πρώτο πυλών, με αβεβαιότητα από τη μία πλευρά υγειονομική, οικονομική και από την άλλη με μηδενικούς ή ελάχιστους τζίρους, με μοναδική έγνοια την υποχρέωση καταβολής. Καταβολή δώρου Χριστουγέννων, καταβολή ταλών κυκλοφορίας, καταβολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων αυτών, καταβολή έμφυα, καταβολή φόρου εισοδήματος, καταβολή ρυθμίσεων προς τη ΔΟΗ, καταβολή ενοικίων, τόσο της επιχείρησης όσο και της οικίας μας και των παιδιών μας που σπουδάζουν, χωρίς καμία πρόνοια μείωση σε αυτόν για τους επαγγελματίες. Καταβολή τιμολογίων ενέργειας υπό την απειλή διακοπών, εννοείται τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως είναι νερό και τηλέφωνα κλπ. Οι διακοπές αφορούν κυρίως την ενέργεια, εννοούμε τη ΔΕΗ, τον ηλεκτρισμό, για να μην πάρουμε συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι πολλές οι εταιρείες. Όχι, δεν είναι, είναι πολλές οι εταιρείες. Τώρα, καταβολές δανείων και δόσεων. Και πάνω απ' όλα, προσπάθεια να κάνουμε γιορτές χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι, δώρα για τα παιδιά. Όλα αυτά εν μέσω του άγχους της υγειονομικής κρίσης, που η αντιμετώπιση της είναι φυσικά το πρότιστο και του οικονομικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά. Η όποια επανεκκίνηση είναι στο κενό τόσο χρονολογικά όσο και πρακτικά, click away κλπ. Για την δε πολύπαθη εστίαση τα πράγματα είναι ακόμα πιο γκρίζα. Δεν είμαστε επέτες, αντιλαμβανόμαστε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Αυτό που ζητούμε πλέον είναι ο σεβασμός προς εμάς, προς τους εργαζόμενους, προς τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές μας, ώστε να περάσουμε τις φετινές δύσκολες εορτές με χαμόγελο, δίχως την αγωνία της οικονομικής επιβίωσης. Σεβασμός που να αποδεικνύεται έμπρακτα με τη μέρημνα από την πλευρά των υπευθύνων για όλες αυτές τις καταβολές, τις οποίες καλούμαστε από την πλευρά μας να μεριμνήσουμε. Επαναλαμβάνουμε πως πάνω απ' όλα τηρούμε τα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης όπως μας υπαγορεύονται από τους αρμόδιους, ώστε όλοι μαζί να εορτάσουμε τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και να καταφέρουμε να ξανανοίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Και την επαύριο, όποτε είναι αυτή, να σχεδιάσουμε με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, φορέων, βουλευτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας και της άμεσης τόνωσής της. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης. Αυτή είναι η τρισέλιδη ανακοίνωση, ανοιχτή επιστολή, την οποία αναπέμψατε, κύριε Βαφιάδη, προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους της περιοχής σας, αλλά νομίζω ότι είναι μία επιστολή η οποία αγγίζει και καλύπτει όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι οικονομικά χυμάζονται την περίοδο αυτή. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν ένα προηγούμενο, το οποίο έρχεται φυσικά σε αντιδιαστολή, αυτή η επιστολή σας, και με όλα αυτά τα οποία ακούγονται από κυβερνητικά χείλη και από επιτροπές, οι οποίες έρχονται για την οικονομική ανάταξη και αναβάθμιση και επανόρθωση της Θράκης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, κύριε Βαφιάδη? Δεν είναι κάτι. Βέβαια, μιλήσατε για τη Διακομματική Επιτροπή. Είναι λίγο διαφορετικά τα θέματα. Εκεί πέρα μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν μέσα στο 2021, που θα έχουν μια μακροπρόθεσμη χρειά, το οποίο θα συνδυαστεί η ανάπτυξη της Θράκης. Να το αφήσουμε το στινάκι προς το παρόν και ας δούμε στα τωρινά, στα άμεσα, μια που ο κορονοϊός, εκτός από την υγεία μας, χτυπάει και την χτύπηση για την οικονομία, όσο εκεί που δεν πάει. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η εστίαση, η γυμναστήρια θα είναι κλειστά τουλάχιστον ως τις 7 Ιανουαρίου.
Το δε εμπόριο κομμωτήρια θα επανεξεταστεί και θα έχουμε ανακοινώσεις τέλος της εβδομάδος, με το κίνδυνο να μην ανοίξουν ούτε την άλλη εβδομάδα. Για το δε εμπόριο αυτό είναι ό,τι χειρότερο και για όλη την οικονομία, μια που Δεκέμβριος γνωρίζουμε και γνωρίζετε ότι για την επιχειρηματικότητα, για τη μικρή επιχείρηση, ήταν ο μεγαλύτερος ετζήρος μήνας του έτους, αλλά και ο μεγαλύτερος μήνας εξόδων του έτους. Στην πρώτη φάση αυτό που κρατάμε είναι ο μεγαλύτερος μήνας εξόδων του έτους με μηδενικούς τζίρους. Και αυτό προσπαθούμε να βρούμε το γόρδιο δεσμό με την κυβέρνηση, να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ώστε να μην φτάσουμε 31 Δεκεμβρίου, να είμαστε χρεωμένοι τριπλά από όσο είμαστε ως τώρα, γιατί μηδενικού τζίρου δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τίποτα. Και πόσο μάλλον προείπατε ότι η επιστρεπτέα νούμερο 5 δεν βλέπω να την παίρνουμε το Δεκέμβριο, πάμε για Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, γιατί λέει υπάρχει δικλίδα και πρέπει να δηλωθούν διμηνιαία τζίρι και όχι μηνιαία. Τώρα ποιες δικλίδες, ποιος τα κάνει αυτά, Γιάννης Μηγιάννης κερνάει, νομοθετούν μέχρι με μοικεία μέχρι τώρα. Μία και ακόμα είναι λοιπόν να δηλώσουμε τον Νοέμβριο και να πάρουμε τον τζίρο του Δεκεμβρίου, τους τζίρους του Νοεμβρίου και να δοθεί επιστρεπτέα 5, βάσει και μπορέσουμε να πληρώσουμε τίποτα. Πάση μας κάνει αργινή εντύπωση και δυστυχώς κάποιοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται και ψηλόβαθμοι, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν ανεστάλησαν για τον Νοέμβριο. Να μην κοροϊδευόμαστε, όλοι πληρώσαμε 30 Νοεμβρίου τα πάντα κανονικά. Παρόλο που μέχρι και χθες άκουσα Σαββατοκύριακο σε δελτία από υπουργούς ότι ανιστάλησαν. Δυστυχώς ή δεν γνωρίζουν το πιο πιθανό ότι δεν έγινε καμία αναστολή στις ασφαλιστικές εισφορές. Θα δούμε τι θα γίνει το Δεκέμβριο, τι θα γίνει με το δώρο Χριστουγέννων 21 Δεκεμβρίου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το δώρο είναι και ποινικό αδίκημα. Μην βρεθούμε εκτεθειμένοι και κάποιοι τρέχουμε και στα αυτόφορα γιατί δεν δυνατούμε να καταβάλουμε. Και πώς θα καταβληθεί αυτό με 6 μήνες κλειστά που ήμασταν. Ουσιαστικά γιατί συμπληρώνουμε 6 μήνες, ειδικά η εστίαση κλειστή. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μόνο χίλιοι συμβούλων των υπουργών μπορούν να μας τα αποσαφηνίσουν και να μας κατανοήσουν με ποια μαθηματικά, με ποιο μπλοκάκι εντός εισαγωγικών βγάζουν αυτούς τους λογαριασμούς. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι τουλάχιστον μας τα λέτε κύριε Βαφιάδη. Γιατί παίρνονται αποφάσεις για μια πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, χωρίς να έχουν προσμετρήσει πώς αυτοί οι επαγγελματίες θα φτάσουν μέχρι το Φλεβάρι, από ό,τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Επίσης, από την άλλη μεριά, παίρνονται αποφάσεις τώρα και για το θέμα των μακροχρόνια ανέργων, αλλά και για των εργαζομένων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να συντηρήσουν όχι μόνο τις οικογένειές τους, αλλά ούτε οι ίδιοι τον εαυτό τους μπορούν να συντηρήσουν. Φυσικά ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πει ότι τα 534 ευρώ θα γίνουν 800, και το ακούσαν και το χαιρέτησε για 3 περίπου ώρες όλος ο ελληνισμός και όλοι οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Σταϊκούρας για να εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα και πώς θα γίνει όλη η διαδικασία, και εκεί αρχίσαν οι περιορισμοί αναλογικά με το πόσα ένσημα είχε κάνει ο κάθε εργαζόμενος και αναλογικά πόσο δούλεψε, μέχρι πότε είχε την ασφάλισή του και πάμε λέγοντας. Από την άλλη μεριά βλέπουμε να υπάρχει μία, αν θέλετε, όχι δυστοκία, να υπάρχει μία στάση, θα μπορούσαμε να πούμε σε πολλές των περιπτώσεων σκληρή, με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπου εκεί τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Τι θα γίνει, εσείς είστε στον χώρο της εστίασης. Πού θα πάει αυτή η όλη υπόθεση? Χάσατε και τα Χριστούγεννα. Μιλάω για την εστίαση και για την διασκέδαση. Πώς θα ανανύψει όλη αυτή η κοινωνία? Γιατί η κάθε επιχείρηση, και μιλάμε για επιχειρήσεις στην εστίαση και στη διασκέδαση, έχουν ένα πλήθος εργαζομένων. Τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος? Τι εισπράτετε εσείς από τους συμπολίτες σας? Η εστίαση είναι ο μεγαλύτερος κλάδος εντάσσεως εργασίας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Απασχολεί πάνω από 350.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα,
Αναλογικά είναι και σε κάθε νομό, όπως το νομό Ροδόπη, το νομό Ξάνης, το οποίο βλέπουμε. Αυτό που εισπάτω είναι αγωνία, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το μέλλον, για το, την επαύριο, τι θα γίνει, ποιοι θα ανοίξουμε και κάτω ποιες συνθήκες και πόσους εργαζόμενους θα ανοίξουμε. Οι εργαζόμενοι έχουν το φάσμα της ενεργείας μπροστά τους, αλλά και επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες έχουν το φάσμα της ενεργείας. Επαγγελματίες που, να μην ξεχνιόμαστε, δεν δικαιούνται ούτε καν ταμείο ενεργείας αν βγούμε σε ενεργεία και κλείσουμε τα καταστήματά μας. Επαγγελματίες που θα βρεθούμε χρεωμένοι και να κλείσουμε τα επαγγέλματά μας. Και ότι η επιστρεπτεία που παίρνουμε, μην ξεχνάμε ότι είναι μισός δανεισμός και πρέπει να το δώσουμε πίσω. Θα φτάσουμε τον Απρίλιο, υποτίθεται με τις αναστολές, οι οποίες δεν έχουν γίνει φυσικά, και θα πρέπει να χρωστάμε, πρέπει να δουλέψουμε για τον Απρίλιο επί 8 για να δώσουμε τις υποχρεώσεις μας πίσω. Μιλάμε για 100-120 δόσεις πάλι, ψελίζεται, κάνουν ξεκάθαρες απαντήσεις, δεν παίρνουμε. Πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα τα πάντα για να δούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας και τα επόμενα βήματά μας, για να δει κανένας επαγγελματίας αν τον συμφέρει πλέον να ανοίξει ή δεν τον συμφέρει να ανοίξει. Διότι για κάτω ψέματα, έτσι πως πηγαίνει η κατάσταση, δεν θα ανοίξουν μία στις τρεις επιχειρήσεις στην εστίαση το λιγότερο. Και έτσι πως συνεχίζει με τα σημερινά δεδομένα, τις σημερινές ανακοινώσεις, δεν θα πάμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό που να μην ανοίξουν. Μεγάλο θέμα και τα ενίκια. Ακούω από συναδέλφους ότι οι ιδιοκτήτες δεν δέχονται καν τη μείωση 40% και απειλούν με εξώσεις. Δεν υπάρχει ούτε καν νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το θέμα να παγώσουν εξώσεις για ένα χρόνο τουλάχιστον. Βέβαια και οι ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν τα δίκαια τους ακινήτων, δεν είμαστε εμείς που θα δούμε στον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ακριβώς εμείς πώς θα επιβιώσουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές μας παράλληλα. Κύριε Βαφιάδη, έχει γίνει κάποια καταγραφή αυτών των προβλημάτων, γιατί όταν μια επιχείρηση δεν υπολειτουργεί και μόλις πήγε να μπει σε κάποιους ρυθμούς, τη σταμάτησε, τις κλείσανε. Ήταν καθολικό το lockdown, ειδικά στην εστίαση. Πόσες από αυτές οι επιχειρήσεις θα δουλεύουν ως take away, δηλαδή με πακέτο που θα στέλνουν το φαγητό, και πόσοι θα έχουν την ικανότητα, την οικονομική δυνατότητα να παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω? Αυτά είναι κάποια ερωτήματα, νομίζω ότι είναι εύλογα. Από την άλλη μεριά, όταν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει, πώς θα μπορέσουν να ανανύψουν, πώς θα μπορέσουν λοιπόν στη συνέχεια και με ποια πελατεία και με ποια οικονομική δύναμη θα μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στην κερδοφορία? Αυτά όλα έχουν καταγραφεί, έχουν φτάσει στα χείλη των επιτροπών, και το λέω αυτό αν θέλετε δεικτικά, γιατί επιτροπές έχουμε κάνει για την οικονομική ανάταξη της Θράκης. Αλλά από ό,τι φαίνεται αποφάσεις δεν μπορεί να πάρει αυτή η επιτροπή και αναμασά τα ίδια πράγματα, εκτός και αν ήθελε να προλιάνει το έδαφος για νεοφυείς ιδέες, ίσως, βάλτε το συσσαγωγικά αν θέλετε, ίσως να είναι δεικτικός πολύ ο λόγος μου, κατάληψης αυτής της περιοχής. Ποια αίσθηση έχετε εσείς, ξέρετε γιατί σας τα ρωτάω όλα αυτά? Γιατί είναι σίγουρο ότι το λόγο σας και ίσως και τα ερωτήματά μου, τα οποία μπορεί να μετατρέπονται και σε μίνι εισηγητικά, καταγράφονται στο κλεινό νάστη, και εύχομαι ισόταμη ακουόντων αυτές οι καταγραφές. Δώστε μου μια απάντηση σας παρακαλώ. Οι καταγραφές επίσημες δεν γίνονται από εμάς, δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ούτε αυτές είναι επιστημονικές μελέτες, τις οποίες γίνονται παραλλαντικά μέσα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΜΠΕ και βάσει αυτών στέλνουμε τα όποια στοιχεία και εμείς. Ουσιαστικά η Θράκη δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή από την υπόλοιπη Ελλάδα ως προς τα ερωτήματα που θέσατε όσον αφορά το take away, το πώς θα ανανύψουν οι επιχείρησεις εστίασης. Όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή είτε πολλές επιχειρήσεις πλέον προσπαθούν να παραμείνουν ανοιχτές, είτε με το take away, είτε με το delivery, και για λόγους όχι μόνο οικονομικούς δεν βγαίνει σίγουρα, μην γελιόμαστε, κυρίως για ψυχολογικούς, ώστε να πάμε στις δουλειές μας, να πάμε στα μαγαζιά μας, να είμαστε μέσα, γιατί και όλη μέρα μέσα στο σπίτι καταλαβαίνετε είναι ψυχολογικά πάρα πολύ δύσκολο. Όσον αφορά ειδικότερα για τη Θράκη, η Διακομματική Επιτροπή είναι σε πλήρη λειτουργία αυτή τη στιγμή. Είχε έρθει εδώ πέρα και η πρόεδρος, κ. Πακογιάννη, καταθέσαμε τις προτάσεις, αυτές είναι σε διαβούλευση. Ας μην προκαταλαμβάνουμε τίποτα ακόμα, ώσπου δεν φτάσουμε σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο. Έχουν παγώσει το ρολόγο που μπορεί να
Μαΐου. Δεν θα πάμε τελικά το Μάρτιο, φαντάζομαι, είναι λογικό το πόρισμα της Επιτροπής. Θα πάμε προς το καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου, όπως φαντάζομαι. Θα πιέσουμε, θα συζητήσουμε και θα δούμε μετά τα αποτελέσματα και θα είμαστε τότε σε θέση να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την διακομματική της Θράκης. Διότι η Θράκη, αν θέλουμε να επιβιώσει, όπως και να το κάνουμε, η μόνη θωράκισή της σε όλα τα επίπεδα είναι η οικονομική ανάκαμψή της. Όσο έχει μια ισχυρό οικονομική περιοχή, δεν έχει βοηθεί τίποτα από κανέναν και για κανένα λόγο. Μάλιστα. Καλό είναι να μην φοβόμαστε, αλλά από την άλλη μεριά καλό είναι να παράγουμε και μια προστιθέμενη αξία, να παράγουμε πλούτο. Και ο πλούτος για να παραχθεί είναι ένα πλέγμα διαδικασιών, των οποίων τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να προχωράει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, βγάλανε εξαγγελίες, μάλλον υπόθηκαν εξαγγελίες και διαχειλέως των Πρωθυπουργού αλλά και των αντίστοιχων Υπουργών για τους μακροχρόνια άνεργους. Αυτή λοιπόν συρρυκνώθηκε το πλήθος των μακροχρόνιων ανέργων, γιατί ξέρετε ότι εάν έστω και μία μέρα δεν έχει γίνει σύγχρονη ανανέωση, πάβει αυτός να μετράει ο χρόνος της ανεργίας του και μηδενίζει και ξαναμετράει από την αρχή, αν ξαναπροχωρήσει σε αυτή την διαδικασία έκδοσης δελτίου ανεργίας. Αυτό ξέρω, σας το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρουμε πως θα περάσει τις γιορτές. Επίσης θέσατε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι δεν μπορεί να κάθεται συνεχώς μέσα όλος αυτός ο κόσμος και να βλέπει την επιχείρησή του να φιλορροεί και να έρχονται τα πακέτα των υποχρεώσεων των οποίων έχει. Αυτά ελπίζω να συνεκτιμηθούν από τους έχοντες και κατέχοντες καρέκλες, στόκους και στρόγγυλες φραγίδες. Σίγουρα είναι δύσκολη η εποχή, αλλά δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει ευκολότερη κατά την εκτίμησή σας, κύριε Βαφιάδη, ή θα γίνει ακόμα δυσκολότερη? Δεν είμαι αισιόδοξος, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσα να είμαι αισιόδοξος και να χαμογελάσω και να πω ότι όντως θα λυθούν αυτά τα πράγματα ως διαμαγείας. Γνωρίζουμε ότι ως διαμαγείας δεν μπορούν να λυθούν. Αλλά μέσα από συζητήσεις, μέσα από διαβουλεύσεις, όλα μπορούν να λυθούν. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν μας ακούν. Δεν συζητάνε η κυβέρνηση και παίρνει αποφάσεις αυτόνομες χωρίς άμεσα να γνωρίζει την πραγματικότητα της αγοράς. Δεν είναι θέμα τωρινής κυβέρνησης, μην γελιόμαστε. Είναι θέμα διαχρονικά, όπως λειτουργεί το κράτος, το κράτος σε αυτή τη χώρα, που δεν συζητάει και παίρνει μόνο το αποφάσεις κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην αγορά. Γιατί θέλω να μιλήσω κυρίως για την αγορά. Δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν έχει ούτε ένα ένσημο, είτε είναι αυτή η πολιτική, είτε είναι προϊστάμενη, είτε σύμβουλοι, είτε είναι Χάρβαρτ, είτε οτιδήποτε. Η οικονομία δεν είναι μόνο τα πτυχία. Και εγώ, πτυχιούχος είμαι, και εγώ οικονομολόγος είμαι, δεν το συζητάω. Καλό το θεωρητικό κομμάτι και οφείλουμε να το σεβόμαστε και να παίρνουμε από αυτό που πρέπει να πάρουμε. Αλλά εξίσου σημαντικότερο είναι το πρακτικό και δικό μου αφορά την ελληνική οικονομία, που είναι ένα περίεργο μεικτό σύστημα οικονομίας έχουμε, βασισμένο στη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, και αυτή είναι που πρέπει να σώσουμε. Δεν θα τη σώσουμε αυτή, θα περάσουμε ένα πολύ μεγάλο δύσκολο μεταβατικό στάδιο μεγάλης οικονομικής φτώχειας για κάποιους κατοίκους, για κάποιους πολίτες, για να μπορέσουμε να περάσουμε σε άλλα πλαίσια. Πολλά περνάμε από το μυαλό μας ότι μπορεί και αυτό στο τέλος να συμβαίνει. Μας είχαν δώσει κάποια δικαιώματα το 2014, το 2015 που πάμε στην κατεύθυνση, ότι υπάρχει ένας στόχος για μείωση μικρής επιχειρηματικότητας. Θα σας ελπίσω ότι δεν θα είναι αφορμή ο κοροναϊός για να συμβεί πλέον αυτό. Αλλά δυστυχώς οι αποφάσεις που παίρνονται δεν μας κάνουν αισιόδοξους προς την κατεύθυνση ότι θα σώσουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ένα παράδειγμα να αναφέρω. Ναι. Πρόσφατο είναι με τα χριστουγεννιάτικα εποχικά είδη. Πήραν μια απόφαση να ανοίξουν τα εποχικά είδη. Πολύ σωστά έκαναν αυτές οι επιχειρήσεις που δουλεύουν μόνο 2 μήνες το χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα τι έκαναν? Ανοίγουν τις μεγάλες αλυτίες που πουλάνε χριστουγεννιάτικα είδη και δεν αφήνουν τα μικρά μαγαζιά της Κομωτίνης, της Ξάνθης, που έχουν δευτερεύον καδ χριστουγεννιάτικων ειδών και δεν τον αφήνουν να λειτουργήσει. Αν αυτό δεν είναι αθέμητο ανταγωνισμό και ότι πάει το μυαλό μα κάπου αλλού υπέρ των μεγάλων, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μας θα λύσει ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτό το πράγμα? Ναι, δυστυχώς αυτό το παρατηρήσατε κι εσείς, το παρατηρήσαμε κι εμείς, και ήταν η επόμενη ερώτηση, με προλάβατε.
Άρα όλος αυτός ο θόρυβος γίνεται για τις αλυσίδες αυτές ή τα τμήματα των αλυσίδων αυτών που θα πληρούν αυτές τις προδιαγραφές που έθεσε η κυβέρνηση. Αλλά το άσχημο της όλης υπόθεσης είναι το εξής. Ένα ερώτημα το οποίο προσπαθούν να απαντήσουν πολλοί, άλλοι υπεκφεύγουν, άλλοι δεν κάνουν πως δεν το ακούν, είναι να κλείσουμε τα μικρά μαγαζιά. Να συμφωνήσουμε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, κύριε Βαφιάδη. Να κλείσουμε λοιπόν όλα αυτά τα μικρομάγαζα, τα οποία είναι οι κακοί του εμπορίου, χαλάνε την πιάτσα στις μεγάλες αλυσίδες, στα πολυκαταστήματα, χαλάνε την πιάτσα, έτσι δεν είναι, τσιμπολογάνε, παίρνουν κάτι για να ζήσουν τις οικογένειές τους, για να ζήσουν τον έναν ή δύο εργαζόμενους που ίσως και εποχικά θα έχουν, εντάξει, το χαλά. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν? Ωραία, να τους κλείσουμε όλους αυτούς. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για να μπορέσει να πει ότι θα τα κλείσεις αυτά, αλλά θα πας σε αυτό το εργοστάσιο, σε αυτή τη βιομηχανία και εκεί θα μπορείς και εσύ και η οικογένειά σου, η γυναίκα σου ή τα παιδιά σου, είναι μεγάλα, θα βρείτε δουλειές για να μπορείτε να ζήσετε και να έχετε μια ανεκτή καθημερινότητα. Έχει ποτέ υποθεί αυτό το πράγμα? Όχι, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, το που είπαμε πριν, ότι υπάρχει πιθανότητα για κλείσιμο των καταστημάτων. Αν ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αν το πάρουμε σε μια βάση πιθανότητας, αλλά υπέρα δεν υπάρχει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα νέο μοντέλο πώς θα πορευτούμε σαν χώρα. Το υπέρα ώστε αν συμβεί αυτό ομιγέννητο, πού θα διοικητευτούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είπα πριν ότι αν τυχόν συμβεί, θα περάσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δύσκολο στάδιο νέας προσαρμογής, νέα πραγματικότητα. Το είπα πριν από το φάρμα της ενεργείας και το φάρμα της στοχοποίησης περαιτέρω του πληθυσμού. Δεν θέλω να πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Δεν ήμουν άνθρωπος ποτέ εντός εργών συνωμοσιολογίας και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς το μυαλό μας πάει και εκεί πλέον, αφού δεν βλέπουμε τα μέτρα αυτά που στήριξε πραγματικά τις πολύ μικρές επιχείρησεις, το δικό μου, το μαζί, το δικό σας, το μικρές επιχείρησεις, ειδικά στην επαρχία, που από εκεί επιβιώνουμε και μπορούμε και δίνουμε και ως ο κράτος λεφτά, κακά τα ψέματα. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις στήριζαν και όλο το δημόσιο τομέα με τη φορολογία τους, με τη φοροδιαφεύγουν. Άντε να δεχτώ ότι η φοροδιαφεύγουν σε ένα σημείο. Άντε να δεχτούμε ότι οι φοροδιαφεύγουν σε ένα σημείο. Αλλά έτσι πορεύτηκε αυτό το κράτος και έτσι επιβιώνει τόσα χρόνια αυτό το κράτος. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί έχετε ακούσει να έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτούς τους τζίρους που τους επιτρέπουν ή τον κύκλο εργασιών που τους επιτρέπουν να ακολουθούν την διαδικασία των, των τριγωνικών χρεώσεων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα μικρό μαγαζί. Αυτό το κάνουν αυτές ακριβώς οι μεγάλες αλυσίδες που υποτίθεται ότι αυτές δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν ή δεν έχουν πρόβλημα και αυτές είναι που δίνουν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό το θέμα με τις τριγωνικές χρεώσεις, έχετε δει εσείς να έχει σταματήσει? Δηλαδή βλέπουμε μια αλυσία πολύ μεγάλη, έχει λοιπόν από πίσω και το logistic το δικό της, έχει την εισαγωγική εταιρεία και αρχίζει, το κάνει εισαγωγή με δική της εταιρεία, το πουλάει στη logistic που είναι δική της εταιρεία μέσα στον όμιλο, που θα το μεταφέρει, θα το διασπείρει στην αλυσίδα. Η οποία το πουλάει. Και ανάλογα λοιπόν ανεβοκατεβαίνουν τα κόστη. Εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς, είστε και οικονομολόγος και το είπα πολύ απλά, έως και απλοϊκά, για να το καταλάβουν όλοι οι τηλεθεατές μας. Αυτά έχετε δει εσείς να μην υφίστανται τώρα, να μην υπάρχουν? Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι λειτουργεί οι μεγάλες αλυσίδες παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, έτσι είναι και πανελλαδικά. Το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να αμυνθούμε μικρές επιχειρήσεις έναντι όλων αυτών και πώς μπορούν να προστατευτούν από το κράτος. Αυτή την προστασία ζητάμε και όπως είπαμε στην επιστολή μας, αναφερθήκαμε και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πολύ ωραίο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλοι μας ως ένα σημείο μπορούμε να το στηρίξουμε και εκεί πάει το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, στην παρούσα φάση,
αυτοί που, όπως είδατε και από τα μεγάλες δημοσιογραφικά δίκτυα τα ρεπορτάζ, όλες οι μεγάλες εταιρείες κάπου στόκραν, φανταστείτε. Φανταστείτε τι έγινε. Αλλά από εκεί πέρα είχε χαθεί ένας πολύτιμος τζίρος, το οποίο θα έπρεπε, που θα μπορούσαν, αν ήταν, είχε πάει σε μικρά καταστήματα, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Και τώρα τι ακούμε ως απάντηση σε αυτό? Ότι θα βγει το 2021 το πρώτο πρόγραμμα που θα βγει, μέχρι 30.000 ευρώ να δώσουν να αναπτύξουν όλο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά δεν είναι λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζεφ Μπέζος, είναι το νούμερο ένα στην κατάταξη των top 100 του περιοδικού Forbes με τη μεγαλύτερη περιουσία, της Amazon δηλαδή, του δικτυακού εμπορίου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός εδώ ότι πριν από 3 μήνες περίπου εξαγοράστηκε η Scrooge, εξαγοράστηκε από ένα fund στο εξωτερικό, γιατί δίνει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στον κύκλο εργασιών, δηλαδή έχει πολύ μεγάλα κέρδη, δικτυακό εμπόριο. Και εκεί, όπως επίσης και άλλα δίκτυα τα οποία έχουν βγει, το Alibaba παράδειγμα από την Κίνα και κάποιοι το Wish και πάμε λέγοντας. Αυτά πώς θα μπορέσουν να καλύψουν τους χιλιάδες επαγγελματίες της Ελλάδας που, όπως είπατε, είναι η ραχοκοκαλιά του εμπορίου, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλοι αυτοί με το ηλεκτρονικό εμπόριο? Και τελικά το ηλεκτρονικό εμπόριο τι ακριβώς θα κάνει? Θα αυξήσει τα κέρδη των εταιριών courier, θα αυξήσει τα κέρδη της τηλεπόλησης, η οποία τηλεπόληση πριν από μερικούς μήνες ήταν σε πυροβολισμό, ή πριν μερικά χρόνια, αν το θέλετε. Πριν μερικά χρόνια. Με υπουργούς πριν και νυν που υπήρχαν στις τηλεπολίσεις. Υπάρχει ένας διεισμός εδώ, συγχωρέστε με έτσι όπως το βλέπω. Πολύ σωστά τα αναφέρετε, πολύ σωστά τα λέει και τα οποία τα τονίζουμε διαρκώς. Εμείς επαφιόμαστε στην ψυχολογία του Έλληνα κυρίως, ότι θέλει να βγει έξω, θέλει να καταναλώσει, να σε δει, ειδικά στην επαρχία, να δει τον πολιτή, να δει τις πράγμασεις, να δει αυτό που θα ψωνίσει, να το δοκιμάσει. Και εκεί ποντάρουμε, βέβαια, όπως σε όλη την Ευρώπη, μην γελιόμαστε, ότι υπάρχει ακόμη το εμπόριο διαζώσης και θα υπάρχει. Μπορεί να πεθαίνει, αλλά θα υπάρχει. Αλλά πέρα πρέπει να βρεθούν πάρα πολλές διεκκλήσεις ασφαλείας έναντι όλων αυτών των μεγάλων εταιριών που είδατε, όλων αυτών των μεγάλων αλυσίδων του ηλεκτρονικού εμπορίου, τους γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου, τους οποίους μπορούν και ρίχνουν και τις τιμές. Δηλαδή, μην γελιόμαστε. Το ζητούμενο είναι η τιμή και ο καταναλωτής το που ζητάει κυρίως είναι να πετύχει την ποιότητα και την τιμή. Όταν έχει το ίδιο προϊόν πιο φθηνό, κάπου θα το δείξει το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πάρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το θέμα είναι, λύσεις υπάρχουν να θέλει να προστατεύσει και οικονομικά το μικρό εμπόριο η κάθε κυβέρνηση. Μπορεί, είμαστε εδώ, είτε μέσω της ΓΕΣΕΒΕ, είτε η ΕΣΕΕ. Εδώ πέρα έχουν κάνει τις προτάσεις τους πολλάκες. Από εκεί πέρα να βρούμε τις κοινές λύσεις, να βρεθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργιών όλων αυτών. Ας ελπίζουμε αυτή η πανδημία, αυτός ο κοροναϊός, να μπορέσει να φέρει κάποιους νέους κανονισμούς και στη λειτουργία της αγοράς, προς όφελος όμως των μικρών επιχειρήσεων. Αν και δυστυχώς δεν το βλέπω. Κύριε Βαφιάδη, είμαι ο Σωτήρης ο Μπαϊρακτάρης. Εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η πανδημία, τώρα έχουμε υγειονομική πανδημία, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά η πανδημία μετακίνησης του εμπορίου στα μεγάλα σχήματα υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι κρίνετε εσείς ότι θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία από αυτή την τελευταία κρίση την υγειονομική για την περιοχή μας? Θα μπορούσε αυτή η πρωτοβουλία που έχει η κυβέρνηση μέσω της κυρίας Μπακογιάννη και μέσω κάποιων έξυπνων κινήσεων να είναι μια ευκαιρία αυτή η κρίση εδώ για την περιοχή μας? Αν το θελήσουν οι ίδιοι, βέβαια. Εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε κάπου? Εμείς συμμετέχουμε όπου μας ζητηθεί, με την πίεσή μας, με τις προτάσεις μας. Υπάρχουν, κύριε Βαφιάδη, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν είμαστε ούτε η εκτελεστική εξουσία, ούτε η κοινωνική εξουσία. Φυσικά. Κύριε Μπαϊρακτάρη, μακάρι να ήμασταν και να μπορούσαμε να επιβάλλουμε. Ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε. Εμείς μέσω συζητήσεών, μέσω διάφορων επικοινωνίων μας, μέσω όλων αυτού των κανόνων που διέπουν στο να φτάσουμε στη διακομματική, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από τη θέση μας είναι να μπορέσουμε να σχεδιάζουμε, να προτείνουμε και να επιχειρηματολογούμε αυτόν τον οποίο τον θέλει επιχειρηματολογούμε πέρα των θέσεών μας. Παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε. Ίσως ο λαός αργότερα
κάθε 4 χρόνια κρίνει και κατακρίνει, επικρίνει αποφάσεις. Εκεί είναι δυστυχώς το μάρμαρο το πληρώνουμε η πολιτική, διότι και στους δικαιωμάτους που κάνουν πολιτική, μην γελιόμαστε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη σειρά αυτό που το καλύτερο, μακάρι να επέλθει, είναι ευκαιρία διακομματική, διότι είναι διακομματική, αρκεί να μην καταλήξει όπως το 92 η διακομματική, διότι κατέληξε το 92 με πολύ καλές προτάσεις, με πολύ καλά συμπεράσματα, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομοθετήθηκε σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι να μπορέσουν να δεσμευτούν ανεξαρτήτως της κυβέρνησης το 2024, το 2023, όπου θα έχουμε εκλογές και όποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Αυτά τα αποτελέσματα, διότι θα είναι σίγουρα ένα πόσμο το οποίο θα πρέπει να είναι σε 10, σε 15 χρόνια για την περιοχή μας. Θα δούμε πώς θα κινηθεί, να μπορέσουν να νομοθετούν βάσει αυτού και να μην φεύγει καμία κυβέρνηση έναντι των προσωπικών και κομματικών συμφερόντων ενίοτε. Θα πρέπει να υπάρχει και συνέχεια, όπως πολύ σωστά. Φυσικά, τι να το κάνουμε, ότι θεσμική, αν το τελειώσει τώρα να νομοθετήσει 2 νομοθετήματα, τα πολύ απλά, τα λιγότερο δημοσιονομικά, και αν τυχόν αλλάξει η κυβέρνηση σε 2-3 χρόνια το σκίσει και πει δεν το δέχομαι. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που είναι διακομματική, να συμφωνήσουν όλοι μαζί τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά τώρα, που θα είναι και την επαύριο, ειδικά τα 2 μεγάλα, μην γελιόμαστε, ή θα είναι το ένα ή το άλλο εναλλάξει τις κυβερνήσεις, ώστε να συμφωνήσουν και να είναι αυτός ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουν την ανάπτυξη της Τράκης. Όπως το συνομολογήσουμε όλοι μαζί οι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες φυσικά. Κύριε Βαφιάδη, για να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ σύντομο αυτής της επικοινωνίας, του κλεισίματος της επικοινωνίας, το οποίο όμως έγινε αρκετά ενδιαφέρον στη συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή λοιπόν νιώσιμουν και γέρασα και εγώ και είμαι μεγαλύτερος σε εσάς, εσείς είστε μικρότερος σε μου, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, θέλω να πω το εξής. Χρόνια πολλά στο ρεπορτάζ, είτε το τηλεοπτικό, είτε το ραδιοφωνικό, είτε το έντυπου τύπου, ακούγαμε, καταγράφαμε, παίρναμε προτάσεις, πορίσματα και πάμε λέγοντας. Το διατάφτα της υπόθεσης όμως ήταν να γίνουν 4 αναπτυξιακοί νόμοι, οι οποίοι άλλοι ήταν ευτύχησαν να εφαρμοστούν και να δώσουν ανάπτυξη στην περιοχή. Κάποιοι άλλοι μείνανε στα χαρτιά και στους μεανδρισμούς της δημόσιας διοίκησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα οποία καταγράφονται έστω και τώρα την ίστατη στιγμή, και λέω ίστατη γιατί εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει πολιτική βούληση που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τα όποια πορίσματα? Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν τα περιθώρια σήμερα την ελληνική οικονομική και πολιτική πραγματικότητα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά να ανακάμψει η περιφέρεια και όλος αυτός ο κόσμος, ή θα είναι πάλι μια από τα ίδια πορίσματα τα οποία θα μπουν στο σιρτάρι, θα καταγραφούν στη νεότερη πολιτική μας ιστορία και από εκεί και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Συγχωρέστε με για την τελευταία έκφραση. Δυστυχώς το παρελθόν μας καταδεικνύει ότι κάνει μια επιτροπή στην Ελλάδα για να πάνε όλες τις καλένδες, να μην γελιόμαστε. Έγιναν κάποια αναπτυξιακή νόμη, όπως ειδικά το 92 ήταν ο πιο καλός που έγινε, βέβαια είχε το μεγάλο τη ρήτρα, το οποίο ζητάμε αν γίνει νέος αναπτυξιακός νόμος, ότι να είναι εδώ πέρα όποιες εταιρείες 20-25 χρόνια ενεργές και αν πάνε να κλείσουν, να δίνουν πίσω τις αίσθησεις του αναπτυξιακού νόμου, τις οποίες δεν είχαν και είχαν το αποτέλεσμα τα κουφάρια, ειδικά στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής από το νόμο του 92. Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτές. Με ό,τι όποια κίνητρα δοθούν φορολογικά και ασφαλιστικά, κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση, όχι σε άμεση επιχορηγήσεις και ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα, μικροί γονείς μας έλεγαν δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Επομένως, αυτή την ερώτηση, μακάρι να ήμουν πολιτικός, την απαντούσα, να τη ρωτήσετε στους βουλευτές μας, να ρωτήσετε στους τοπικούς άρχοντες, να δούνε αυτοί που νομοθετούν, αυτοί που έχουν την εκτελεστική, εξουσία νομοθετική, κατά πόσο θέλουν ή δεν θέλουν. Γιατί αν μπορούν, θα θέλουν κιόλας. Με αυτήν την παρατήρησή σας και την τοποθέτησή σας θα ολοκληρώσουμε, γιατί αμέσως μετά έχουμε ένα βουλευτή του Κινάλ, οι οποίοι έχουν προσυπογράψει, μέλος της Επιτροπής
για την οικονομική ανάταξη της Θράκης, όπου ακριβώς θα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Κύριε Βαφιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δει. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές, με υγεία, αν δεν σας ξανασυναντήσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και ευχόμαστε για να ξανασυναντηθούμε έστω και τηλεοπτικά για κάτι καλύτερο. Και όχι με αυτήν την γκρίζα σκέψη, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και ψυχοκοινωνική. Να είστε καλά. Ναι, είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλές γιορτές. Επίσης. Λοιπόν, από τον κύριο Βαφιάδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων των Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης, όπου υπόθηκαν πράγματα που αγγίζουν, πιστεύουμε, όλες τις περιοχές και όλες τις τα επαγγέλματα των μικρομεσαίων, τα οποία δυστυχώς περνάνε δύσκολες εποχές. Σωτήρη, τι κρατάς από όλο αυτό? Πραγματικότητα, Βαγγέλη, είναι ζωφερή. Το έχουμε δει, το ξέρουμε όλοι, δηλαδή βλέπουμε και περιμένουμε και ακούμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους φιλοξενούμενους στο πάνελ σου, εδώ στην φιλόξενη εκπομπή σου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω σαν παρατήρηση είναι ότι βεβαίως και είναι ζωφερή η πραγματικότητα και είναι πολύ οδυνηρή. Ειδικά για τους μικροεμπόρους, ο θάνατος του εμποράκου, είπαμε τις προηγούμενες μέρες με έμφαση. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προτείνω και θα μπορούσε να το βάλει οποιοδήποτε από τους φορείς στην πλατφόρμα η οποία έχει ανοίξει, είναι ότι θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν οι μικρές, τα μικρά αυτά σχήματα, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο ή και προς άλλες κατευθύνσεις, με την επιδότηση, με κάποια επιδότηση, έτσι ώστε να μετεξελιχθούν, να επανοργανωθούν, να ξανατοποθετηθούν ως προς τους πελάτες τους. Είναι μία μικρή ανάσα. Εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό το οποίο γίνεται παντού στον κόσμο. Πάμε σε μεγάλα σχήματα, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς. Εκεί θα πρέπει να κρατήσει κάποιες άμυνες η ελληνική οικονομία, εκτιμώ, Βαγγέλη, διότι δεν είναι έτοιμη να το κάνει αυτό. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά για να μην δημιουργηθεί η τεράστια ανεργία η οποία είπες και όλα τα κοινωνικά, κοινωνικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν θα είναι ελέγξιμα. Εάν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τεράστια βοήθεια που παίρνουμε από αυτήν, φαντάσου σε τι τραγική κατάσταση θα ήμασταν τώρα. Αυτά για τους πολέμιους. Καλά, καλά. Εδώ υπάρχει αντίλογος. Και ο αντίλογος. Φυσικά, γι' αυτό τα λέω, όχι, για να υπάρξει αντίλογος. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο αντίλογος είναι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική και η ευρωπαϊκή σκέψη μας έχει κάνει να αγοράζουμε ελιές Γερμανίας, μέλι Γερμανίας, πατάτες Ολλανδίας, ξέρω εγώ, σπαράγγια Δανίας και πάμε λέγοντας. Τι παράγουν από όλα αυτά αυτές οι χώρες? Δεκτό. Εμείς τα παράγουμε? Από την, ναι, ή σταματήσαμε να τα παράγουμε και τα εξάγουμε δίχως ΠΟΠ, δίχως ακριβώς αυτό θέλω ονομασία, να προέλευση και όλα αυτά. Φτάσανε λοιπόν να κόψουν, να σταματήσουν την παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα από τη δεκαετία του 80, θυμάσαι εκείνες τις περίφημες χωματερές όπου με τα ροδάκινα χρηματοδοτούνταν με τιμές μεγαλύτερες των τιμών της αγοράς η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και σπεριδοειδών για να πάνε να τα θάψουν, να τα πετάξουν. Ενώ από την άλλη μεριά θα μπορούσαν αυτά να χρησιμοποιηθούν ή να λειτουργήσουν υπέρ του κοινωνικού συνόλου, υπέρ της αγοράς, υπέρ της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται όλοι. Ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια, Πακτολός λέει χρημάτων, ο οποίος όμως που πήγε, στα δημόσια έργα. Ποια είναι τα δημόσια έργα τα οποία πήρανε, ποιοι και πού πήγαν αυτά τα λεφτά και για ποιο λόγο το Υπουργείο Οικονομικών διαχρονικά και υπερκομματικά δεν ήθελε να ανοίξουν αυτές οι περίφημες λίστες οι οποίες υπήρχαν γραμμένα ονοματάκια με τα λεφτά τα οποία είχαν βγει στο εξωτερικό. Πόσα είναι τα δεκάδες εκατομμύρια euro στα οποία βγήκαν έξω? Εδώ είχαμε τα capital control
και υπήρχε τρόπος στον οποίο τον είπαμε εδώ και φυσικά εισέπραξα τα επιχείρια αυτής μου της αυθάδειας να πούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, που μπορούσαν οι τράπεζες κατευθείαν να αγοράζανε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου ή της Deutsche Bank και τα αγοράζανε στην Ελλάδα και πηγαίνουν τα ρευστοποιούσαν στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι μεταφορά κεφαλαίων? Δεν είναι τεράστια τα κεφάλαια τα οποία μετακινούνται?